Λοιπόν, χαίρετε και πάλι. Αυτό είναι το καινούριο βίντεο, το revised, το επικαιροποιημένο. Διότι υπήρχαν κάτι λάθη στα σημεία στίξης. Ας είναι καλά ο φίλος μου ο Mike Echo, μου τα επισήμανε. Λοιπόν, θα επαναλάβω πάλι το βίντεο, τουλάχιστον να μην πάρω κι άλλο στο λαιμό μου και μάθουν στραβά. Ας τα μάθουν σωστά. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι με τους μνημονικούς κανόνες. Με το της αλφαβήτα και της ελληνικής και της, του λατινικού αλφάβητου. Λοιπόν, ξεκινάμε με το γράμμα A ή το α. Είναι τελεία παύλα. Το B ή β μπορούμε να το συνδυάσουμε με την λέξη βασιλική. Είναι παύλα τρεις τελείες. Βασιλική. Βασιλική. Το σε, Τσάρλι, είναι το ίδιο γράμμα με το ελληνικό το θήτα. Το δέλτα, το ντι ή δέλτα, μπορούμε να το συνδυάσουμε με τη λέξη δασική. Δασική. Είναι παύλα δύο τελείες. Το έψιλον ή η έκο είναι μία τελεία. Το φι, Foxtrot, Florida, μπορούμε να το συνδυάσουμε με τη λέξη φιστικάκι. Φιστικάκι, δύο τελείες, παύλα τελεία είναι. Το G, η golf, η γάμα, ελληνικό γάμα, είναι το γατάκι. Δύο παύλες, μία τελεία. Το ήτα ή το hotel είναι τέσσερις τελείες. Μπορούμε να πούμε πυρηνική. Άμα θυμάστε τη λέξη πυρηνική, μπορείς να το συνδέσεις με το ήτα ή το hotel. Το Ίνδια είναι δύο τελείες, η γιώτα. Το Τζούλια Δι Τζαπάν είναι μία τελεία, τρεις παύλες. Δεν υπάρχει αντίστοιχο γράμμα ελληνικό. Αυτό μπορεί να το μπερδέψουμε και με το ένα. Το ένα είναι μία τελεία, τέσσερις παύλες. Ακούστε τη διαφορά του J με το 1. Αυτό είναι το 1. Είναι το J. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το K, η kilowatt, τα τιτά, παύλα τελεία παύλα. Το λάμδα μπορούμε να το συνδυάσουμε με τη λέξη κυρία Λιλή, κυρά Λιλή ή λίμα ή λάμδα ελληνικό. Το μη ή μάικ μπορούμε να το συνδυάσουμε με τη λέξη μαμά. Το νι ή το Νοβέμβερ με τον Άνι. Το Όσκαρ, το όμικρον είναι τρεις παύλες. Το ελληνικό το χ είναι τέσσερις παύλες. Λοιπόν, Όσκαρ, ελληνικό χ. Εντάξει. Για αλλαγή γλώσσας χτυπάμε τον Βίκτορ Σχέρα. Για να μην μπερδευτεί ο ανταποκριτής. Αυτό είναι για αλλαγή γλώσσας. Το πάπα τώρα. Το πάπα είναι τελεία, παύλα παύλα τελεία. Το πάπα ή πι. Το
Queen ή Quebec είναι το αντίστοιχο ψι ελληνικό. Παύλα, παύλα, τελεία, παύλα. Μπορούμε να πούμε σαν τη λέξη ψαράδικα το Queen. Το Ρώμεο ή το Ρώ το ελληνικό με τη λέξη ριάκι. Το σίγμα είναι τρεις τελείες. Το τάφι είναι μία παύλα. Το uniform δεν υπάρχει αντίστοιχο ελληνικό, είναι δύο τελείες παύλα. Το Victor είναι τρεις τελείες παύλα. Ακούστε τη διαφορά. Uniform. Victor. Victor. Uniform. Victor. Uniform. Το Omega ή το Whisk, το W, είναι τελεία παύλα παύλα. Ω, συγγνώμη. Στην αρχή χτύπησα J. Κάνουμε και κανένα λάθος. Ουδής τέλειος. Λοιπόν, τελεία παύλα παύλα. Το Omega. Το X-ray, το αμερικάνικο, είναι το ξύ το ελληνικό. Παύλα, δύο τελείες παύλα. Το Yankee ή το Y το ελληνικό. Παύλα, τελεία, παύλα, παύλα. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με την λέξη μαξιλάρα. Και το ζήτα ή το ζούλου, το Z, το εγγλέζικο, είναι παύλα παύλα δύο τελείες. Απλώς το βασικό είναι να θυμόσαστε τον ήχο και την αντιστοίχηση με τις λέξεις. Να ξεχάσετε τις παύλες, δεν μετράμε. Τώρα τα νούμερα, ξεκινάμε. Τα νούμερα αποτελούνται από 5 χαρακτήρες, σε εισαγωγικά. Το ένα ξεκινάει με μία τελεία και τέσσερις παύλες, το δύο αντίστοιχα δύο τελείες, τρεις παύλες, το τρία τρεις τελείες, δύο παύλες και ούτω καθεξής. Το πέντε είναι πέντε τελείες. Το έξι πάμε παύλα τέσσερις τελείες, το εφτά δύο παύλες, τρεις τελείες, μέχρι το μηδέν που είναι πέντε παύλες. Λοιπόν, αριθμίζουμε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οκτώ. Εννέα. Και το μηδέν. Λοιπόν, αυτά. Η τελεία. Η κόμμα. Το ερωτηματικό είναι το ίμι. Άνω κάτω τελεία, η κόλον. Το semicolon, το οποίο είναι ο χαρακτήρας του ερωτηματικού του ελληνικού, είναι. Η κάθετος. Συγγνώμη. Πήγε, δεν θα στείλεις ένα το χαρακτηριστικό σου και είσαι σταθμών mobile. Οπότε θα βάλεις, ξέρω εγώ, το χαρακτηριστικό ή κάθετος μη.
θα βάλω το δικό μου χαρακτηριστικό, σχέρα Victor 8 Alpha November Wisi, κάθετος mobile. Και θα ακουστεί αυτό. Κάθετος. Ξανά. Αυτό σημαίνει κάθετος mobile. Λοιπόν, το break, η συντονιστικό είναι... Όταν κάνουμε λάθος, χτυπάμε τελείες, συνεχόμενες τελείες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη κάνω ένα λάθος στο χαρακτηριστικό και θέλω να το διορθώσω. Να δείτε τι κάνω. Οπ. Παναλαμβάνω. Δεν χτύπησα καλά το fraction bar πριν το την κάθετο. Οπότε χτυπάω λάθος, θα μπει τραβηγμένο είναι, αλλά εντάξει, παράδειγμα. Λοιπόν, το wait είναι αλφα σίγμα. Αυτό χρειάζεται κατά τη διάρκεια ενός QSO. Συμβαίνει πολλές φορές όταν βρίσκεσαι σε ένα QSO με ένα άλλο σταθμό. Εκείνη τη στιγμή εξακολουθεί και σε καλεί ένας άλλος, ο οποίος δεν έχει αντιληφθεί ότι είσαι σε QSO και εξακολουθεί να καλεί. Λοιπόν, και φυσικά ενοχλεί. Και το χτυπάς αλφα σίγμα. Του λες περίμενε. Περίμενε και θα τον πάρεις μετά να κάνετε την επαφή. Κατάλαβες. Εκεί έχει πολύ χρησιμότητα. Βέβαια μπορείς να χτυπήσεις και εκεί ο Άρεξ, αλλά καλύτερα το αλφα σίγμα. Λοιπόν, τώρα η παύλα. Η παύλα που υπάρχει. Ξέρω εγώ, παύλα 2 που θες να χτυπήσεις, ξέρω εγώ, σχέρα Victor 1, ξέρω Victor 8, Alpha November Whiskey, παύλα 2 μπορούμε να πούμε. Η παύλα είναι... Συγγνώμη. Είναι παύλα 4 τελείες, παύλα. Οπότε θέλω να πω παύλα β, θέλω να πω σχέρα Victor 8, Alpha November Whiskey, παύλα β, θα χτυπήσω. Παύλα Β. Λοιπόν, για το τέλος του μηνύματος, end of message unit λέει. Τιράρι ράρι. Είναι αλφαρό. Δηλαδή, όταν τελειώσει ένα QSO, έχει πολλές επιλογές. Μπορεί να τελειώσεις με το χαρακτηριστικό σου, ξέρω εγώ, αλφα ρο κάπα και έτοιμος, ή μπορεί να τελειώσει με κάπα νι. Το κάπα νι είναι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή απευθύνεται στο σταθμό που μιλάς, το ότι ακούω μόνο εσένα, δεν ακούω άλλον. Καταλάβες. Δηλαδή μπορεί να τελειώσει ως εξής. Πολλοί χτυπάνε και please. PSC σημαίνει please. Please κάπα. Και αυτό πάλι. Ή κάπα νι, ότι καλύτερο είναι το κάπα νι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο κείμενο που μου διόρθωσε ο φιλαράκος μου, το οποίο το είχα μάθει λάθος. Η άνοιξη παρένθεσης. Όταν ανοίγεις παρένθεση, χτυπάς κάπα νι. Δηλαδή ως εξής. Open παρένθεσης.
Και όταν κλείνει την παρένθεση, είναι κάπα κάπα. Αλλά ακούγεται ως εξής. Κολλητά όλα. Κάπα κάπα κλείνει, κάπα νι ανοίγει. Μάλιστα. Το κόλον το είπαμε, το άνω κάτω τελεία. Και το περίμενε το είπαμε, το αλφα-σίγμα, αυτά. Και την κάθετο. Την είπαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το επικαιροποιημένο. Δεν θα βάλω φωτογραφία στην αρχή, γιατί όπως αποδείχθηκε είχε λάθος, ειδικά στο θέμα της παρένθεσης, το αμερικάνικο βιβλίο δεν την είχε σωστά. Οπότε δεν συμφωνίζει με το βίντεο, οπότε δεν θα βάλω την εικόνα. Εκεί πέρα μόνο διαφέρει στην παρένθεση. Αυτά, όλο το θέμα είναι να μην μετράτε, να αποστηθήσετε τους κανόνες, να αποστηθήσετε μάλλον τον ήχο. Τον ήχο. Δεν μετράμε, ακούμε τον ήχο, αποστηθίζουμε την αντίστοιχη λέξη ή έκφραση και αμέσως τη συνδέουμε με το γράμμα που μας ενδιαφέρει. Και με την πρακτική σιγά σιγά όλα γίνονται. Είναι λίγο ζόρι στην αρχή, αλλά μετά θα σας αρέσει σίγουρα. Και θα νιώσετε μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση με τον εαυτό σας. Άλλο τώρα να μπορείς να δουλεύεις στην W με το μυαλό σου και με τα αυτή σου και με το χέρι σου και άλλο να έχεις τον αποκωδικοποιητή και να στα βγάζει όλα στο χέρι. Α, και κάτι άλλο, το ημιαυτόματο κλειδί δεν το αποκωδικοποιούν οι αποκωδικοποιητές. Ακόμα τουλάχιστον. Αυτά. Λοιπόν, πολλά 73 και καλή πρόοδο.